Ο Ουκρανικό στρατό ανακοίνωσε πω η Ουκρανική Αντιεροπορική Άμυνα κατέριψε 29 από του 30 πυράβλου που εκτόξευσε τη νύχτα η Ρωσία, αλλά ένα άνθρωπο σκοτώθηκε κατά την κατάρριψη πυράβλου στην πόλη τη Οδυσσού. Το Κίεβο δέχτηκε την ένατη πυραβλική επίθεση αυτό το μήνα. Φλεγόμενα συντρίμμμια πυράβλων που αναχαιτίστηκαν από την Ουκρανική Άμυνα έπεσαν σε περιοχέ του Νοτίου Κιέβου, προκαλώντα μικρέ πυρκαγιέ χωρί θύματα και χωρί σημαντικέ υλικέ ζημιέ. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι για τη ρωσική πυραυλική επίθεση χρησιμοποιήθηκαν και πυραυλικρούς, δύο Ιρανικά επιθετικά ντρόν Σάχεντ, καθώς και δύο αναγνωριστικά ντρόνς, τα οποία καταρρίφθηκαν. Όλοι οι στόχοι πάνω από το Κίεβο καταρρίφθηκαν, ανακοίνωσε ο στρατηγός Βαλέρι Ζαλούσνη, αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Telegram. Αξιωματούχοι στην Οδυσσό δήλωσαν ότι η βιομηχανική εγκατάσταση επλήγει όταν ο ρωσικό πύραυλο συνετρίβει στο έδαφος αφού αναχαιτίστηκε από την Ουκρανική Αντιαεροπορική Άμυνα, σκοτώνοντα έναν άνθρωπο και τραυματίζοντα δύο. Η Ρωσία έχει κλιμακώσει τι αεροπορικέ επιδρομέ κατά τη Ουκρανία, την ώρα που το Κίεβο ετοιμάζει μεγάλη αντεπίθεση για την ανακατάληψη των κατεχόμενων εδαφών. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε ένα αμερικανικό αντιπυραυλικό σύστημα Patriot. Το Κίεβο το διαψεύδει. Εκπρόσωπο τη Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, ο Γιούρι Χνάτ, δήλωσε ότι το σύστημα Patriot παραμένει σε λειτουργία στο Κίεβο. Κατά συνέπεια, ζητώ από όλου να διατηρήσουν την ηρεμία του. Η αντιαεροπορική άμυνα λειτουργεί και θα συνεχίσει να παρέχει προστασία, δήλωσε στην Ουκρανική τηλεόραση.